σχολιάζει με ένα διαφορετικό τρόπο την πάυση του Γενικού Ελεγκτή, την επικοινωνιακή στρατηγική του Προέδρου της Δημοκρατίας και το λόγο για τον οποίο ο γιος του δεν ψήφισε ποτέ οικολόγους. Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην αυριανή εκπομπή Αλφα Ενημέρωση. Γεια σου κύριε Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις, είσαι καλά? Θα βάλουμε τη ζώνη. Θα βάλουμε τη ζώνη μας, ναι. Γιατί ασφάλεια πάνω απ' όλα. Πάμε έναν περίπατο. Θα πάμε περίπατο. Αν πιάσω 100 άτομα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και βάλω τα σε τη θέση, ούλοι είναι αδιάφθοροι. Ναι, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που υπάρχει διαφθορά, αλλά δεν υπάρχουν διαφθαρμένοι. Καλά, ναι, σε να σου βάλαν ποτέ μπροστά σου την κούπα με το μέλι και είπα σου αν θέλεις βάλ το δάχτυλο μέσα, ας πούμε, να... Πάρα πολλές φορές. Και κούπα με μέλι, και κούπα με ζάχαρη. Ήταν ο αδιάφθορος του συστήματος. Για να ανοίξω το αλλούν το κουφό λιοντάρι. Έφεσαι να είμαι στην Αφρική, λαλή, και... Επεδικλώσαν κάπου σαν λιοντάρι. Καλά ήταν πολλά καλός βιολιστής. Ναι. Έπαιζε το βιολί του, τα αντιμιά του κάπου κοιμηθήκασε. Εκτός που ένα. Το οποίο έρχεται πάνω του συνέχεια. Έπαιζε με μία άνθρωπος, προσπάθησε, ούλα κοιμούντα. Τελικά πήγαινε και αφαντών, οπότε γυρίζει ένα γιοντάρι στο άλλο και άλλοι είδες τον κουφόν, έκανε παράδειγμα. Ήταν κουφόν τώρα. Ένα κουφός τελικά της ιστορίας. Κοίτα, λίγο εξωπολιτικός, γιατί τούτη τη φιλοσοφία του αδιάφθορου κτλ. Που δεν τον κρίνω πάλι. Εύκαλε με και ο Χριστοδουλίδης προηγούμενος, δηλαδή να φέρω κάτι διαφορετικό, κάτι... Όχι, πάντα φρένω εδώ. Όχι γιατί έχει κανέναν κάτω να ξεκινήσεις, έτσι κανέναν. Είναι τούτον που ελαλούσα. Ουδέποτε. Επίατε σε ένα συνάρθρο σου κάποτε και μου έλεγαν ότι να φέρει την αλλαγή και το παρουσιάζεται ως ο αντισυστημικός. Και λέει στον λαό, το βάλω στα βρούμε. Οπότε είχε πει την κουβέντα ότι είμαστε ο διευθυντικό σε κούλα μια γκουμά και μείνε στην ιστορία. Είναι έτσι. Είπα και εγώ ότι επειδή η πολιτική αρχηγή είναι πετεινή μέσα στου γκουμάε του, τα κόμματα του, ναι. Συμπεριφέρονται πολλέ φορέ με στο Εθνικό Συμβούλιο σαν να είναι στο γκουμά. Εγώ του εξήγησα ύστερα του Μεγαλύτου Χριστόφιου ότι για τα κόμματα που λάλλω έπαθα μια δεύτερη ψυχρολουσία. Είναι το ακέλγου μας. Ναι, μου έδωσε σιρωτό, λαλί μου. Αν μου βρίζεις το Εθνικό Συμβούλιο, πάει και έρχεται. Αν μου βρίζεις το κόμμα, δεν έχουμε τίποτε, λαλί.